Τι πιστεύεις ότι μπορεί να έχει γίνει λοιπόν στο σπίτι του? Ποιος σκότωσε τον άντρα σου και γιατί? Τατιάνα, δεν ξέρω τι να πιστέψω πλέον. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Όλα είναι τόσο μπερδεμένα. Μάλλον τα έχουν μπερδέψει κάποιοι τόσο πολύ για να διασταυρώσω την αλήθεια. Δεν ξέρω, ακούω πολλά διάφορα πράγματα. Εγώ δεν είμαι αστυνομικός. Πλέον θα αφήσω αυτό να το βρούνε οι ειδικοί. Απειρά θέλω να πω ότι ξανά μια φορά ότι με δυσμεύει ότι φέρει την υπογραφή μου. Πραγματικά, Τατιάνα, δεν υπάρχει καμία ομολογία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό που έτσι θέλω είναι να ασχοληθούν πιο σοβαρά με την υπόθεσή μου. Να μην τους περάσει σε όλους το μυαλό ότι ούτε γίνεται στιγμή ότι βρήκαν το πραγματικό ένοχο και έκλεισε η υπόθεση, όπως γίνεται συνήθως, ή πως θα κλείσει όταν βρεθεί ο πραγματικός ένοχος, ο δολοφόνος του Θανάση, και να ξέρουμε ότι η αλήθεια έχει πάντα ένα πρόσωπο και κανένας δεν μπορεί να την κρύψει. Δήμητρα, ήξερες εσύ την ύπαρξη κρυφής γκασονιέρα στο σπίτι του? Εγώ γνώριζα ότι πριν χρόνια υπήρχε ένα δωμάτιο που στέγαζε τους κουμπάρους του, κάποιους φίλους. Νομίζω τώρα ότι αυτό δεν ήταν δωμάτιο με κρεβάτι, με ψυγείο μέσα. Νομίζω ότι φυλάγανε κάποια τσίπουρα που φτιάχνανε. Δεν έχω μπει μέσα σε αυτό το δωμάτιο καθόλου. Γιατί είπες στην οικιακή βοηθό που καθάριζε το σπίτι του να μην πει στην Νικολούλη ότι την πήγαινες εσύ να καθαρίζει? Τι φοβήθηκες? Κατά πρώτον, αυτό δεν ισχύει, γιατί σε όλες τις καταθέσεις μου και τις προφορικές και τις γραπτές, εγώ ήμουν αυτή που έλεγα ότι εγώ την πήγαινα. Άρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει ο νονός του παιδιού σου, ο οποίος έχει ένα εκεί ναυπηγείο, ένα ναυπηγείο κοντά στο σπίτι του, ο οποίος κατέθεσε ότι άκουσε το Θανάση να φωνάζει «Θα σε σφάξω» και μια γυναικεία φωνή να εκλυπαρεί και να κλαίει, να την λυπηθεί. Μετά άκουσε αγκομαχητά και στο τέλος πυροβολισμούς. Εντάξει, έχω και ένα ερώτημα. Εάν όντως ο άνθρωπος άκουσε το Θανάση να φωνάζει, γιατί πήγε εκεί? Αφού αναγνώρισε τη φωνή του άντρα μου, άκουσε τους πυροβολισμούς, γιατί πήγε εκεί? Να δει τι γίνεται. Δεν ήταν κάποιος άγνωστος, κουμπάρος του ήταν. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σου ευχηθώ κουράγιο μέσα στη φυλακή και να ευχηθώ επίσης να λάμψει αλήθεια, να μάθουμε επιτέλους όλη την αλήθεια για αυτή τη δολοφονία. Αυτό κάθε μέρα παρακαλώ, κάθε μέρα παρακαλώ αυτό να βγει αλήθεια, να βγει αλήθεια, γιατί πέθανε ένας άνθρωπος τόσο αδίκα και άφησε ένα παιδάκι πάρα πολύ πληγωμένο. Και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά που έχω δύο υπέροχους δικηγόρους, δύο υπέροχους ανθρώπους, έχω δύο υπέροχους γονείς, έχω την αδελφή μου που μεγαλώνει το παιδί μου τώρα, γιατί όλοι οι άλλοι χαθήκανε. Και αυτό παρακαλώ να φύγει καλά και να είναι καλό το παιδί μου και νομίζω ότι ο Θεός θα μου πραγματικά, δεν θα μ' αφήσει, ούτε ο Θεός ούτε ο άντρας μου. Θα με ρωθούν.